Και πάμε, καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλω μόνο να μου λέτε αν είναι αρκετά καλά ο ήχος, αν είναι δυνατός, αν το μικρόφωνο μου είναι δυνατά, μουσική. Τι να κάνω παιδιά, δεν μπορώ να μην κάνω stream, έχω κολλήσει. Το κυρίως κανάλι είναι κλειστό για λίγο καιρό, okay, για διακοπές. Και γιατί ετοιμάζω κάποια πράγματα. Αλλά μερικά έτσι λαϊβάκια στο, κατευθείαν στο φόρουμ των joysticks πιστεύω μπορεί να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ για τις καρδούλες ήδη στο φόρουμ. Πάμε να παίξουμε Stray. Εγώ το πήρα το game προχθές πότε βγήκε. Δεν έχω προλάβει να το παίξω, οπότε θα το βάλουμε τώρα. Φύγαμε. Το έχω δει λίγο, το παίζει η φίλη μου η Χριστιανά. Οπότε έχω δει λίγο την αρχή του. Όχι, εντωμεταξύ παίζει ο αδερφός μου, ρε. Και παίζει να τον πέταξα. Έχω ακούσει ότι έχει ψηλό προβληματάκια σε performance το PC. Είδα τώρα ένα hiccup που έκανε μικρό. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε θέματα. Φώτη, καλησπέρα. Είναι και διαφορετικό το stream εδώ γιατί δεν βλέπω... Δεν βλέπουμε το chat στην οθόνη. Ω, κοίτα τι χαριτωμένο που είναι. Cuteness overload. Έχω ενεργοποίηση, vibration, ναι έχω. Να ρωτιέμαι να το βάλω να παίξω με του PlayStation το χειριστήριο. Αν θα έχω καλύτερη δόμηση. Για να φέρουμε εδώ τον πιστόφυλλο. Τώρα αυτό θα παίξει κατευθείαν, άρα για να δούμε. Το άλλο. Να δούμε αν θα κάνει το handoff smoothly. Ή αυτή τη στιγμή ελέγχει το PlayStation. Δεν είμαι σίγουρος. Yeah, για να δούμε λίγο. Λοιπόν, θα βγω μία στα γρήγορα για να ξαναμπω. Θα δοκιμάσω πως δουλεύουν τα triggers. Τα καλά. Τανί, καλησπέρα. Βέβαια, υπάρχει μια μικρή περίπτωση το χειριστήριο του Play να μην μπαίνει κατευθείαν στο PC άμα το συνδέσεις με καλώδιο, να θέλει ντε και καλά Bluetooth. Το οποίο είναι ένα άλλο θέμα, αλλά για καθίστε μια, USB controllers, wireless controller, τι είναι αυτό εδώ. Το έχει βρει αυτό είναι το PlayStation. Και ας μην το λέει PlayStation, για πάμε. Τέλεια. Δήμη, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται καμία ειδική ρύθμιση για να μπορώ να παίξω με όλα τα features του PS5 χειριστηρίου. Α, τώρα έκανε μια δόμηση. Να δούμε. Ζηλεύω το μικρό σου το γάτι. Ισχύει. Έχω εδώ κάποιο καλύτερο view για να βλέπω τα comments live. Γιατί τα ξεπεράσατε. Ναι, ok, για να κάτσα να αφήσουμε αυτό εδώ ανοιχτό σε αυτή εδώ την οθόνη. Pop out το chat. Ωραία, για να δούμε πώς τα πάει. Και στην ανάγκη από το κινητό από δίπλα. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτό εδώ.
Όχι, δεν έχει κάποια δόνηση. Στο PlayStation 5 έχει. Πρέπει να φτιάξω το χειριστήριο. Δεν πειράζει. Πουλικό. Ωραία, οπότε πρέπει να κάνεις την τεράκτια με τις τρεις γάτες. Καλώς. Να θυμίσω σε όσους έχουν PlayStation, το Stray είναι διαθέσιμο PS4, PS5 και υπάρχει trial για PS Plus, οπότε μπορείτε να ανοίξετε trial για extra ή premium tier και να παίξετε το Stray. Είναι μικρό game, οπότε ακόμα και με το trial των 7 ημερών θα σας φτάσει. Φτιάξτε ένα νέο account, φτιάξτε ένα PayPal για να το συνδέσετε σαν τρόπο πληρωμής, γιατί είναι κενό το PayPal. Και μπορείτε και εσείς να παίξετε το Stray. Να σταμάτησε να βρέχει. Για γράψτε κάποιος ένα ακόμα σχόλιο να δω ότι δουλεύει το comment box που έχω βάλει εδώ δίπλα. Καθυστέρησε να δουλεύει. Καλησπέρα Σάβα, σε ευχαριστώ. Το Stray είναι μάλλον η μεγαλύτερη κυκλοφορία του καλοκαιριού. Για Ιούλιο νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάνει vibrations, απλά δεν δουλεύουν καλά τα triggers. Α, και μπορείς να πατήσεις τον κύκλο, ναι. Και σου, τέτοιο, σου νιαωρίζουν και άλλες γάτες. Λουκ είναι αυτό, ραν είναι αυτό. Ωραία, λουκ και ραν με τις πίσω σκανδάλες. Α, τι ωραίο. Τι ωραίο. Ναι, φυσικά, ως γάτα. Πάρει και ένα screenshot. Να τα βάσουμε μετά στη σελίδα. Θυμίζει Last of Us εδώ, είναι η ιδέα μου ρε παιδιά. Οπ, έλα μπράβο. Nice. Ωραίο. Αυτό μου θύμισε λίγο Assassin's Creed. Biomutant φέρνει λίγο. Δεν έχω παίξει τον Biomutant. Είναι στη λίστα μου, αλλά άκουσα ότι είναι φόλα. Και επειδή ούτως ή άλλως το backlog είναι τεράστιο, το έχω αφήσει για πιο μετά. Εν τω μεταξύ, ωραίος απλός περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Με πολύ κοφόλια. Αυτό είναι πολύ εύκολο να φτιαχτεί γενικά. Και παρόλα αυτά, στην απλότητα βρίσκεις τα ωραιότερα πράγματα.
Ahora veré. Ναι, οπότε υποθέτω είναι platformer και θα χρειαστεί να το κάνεις αυτό. Το θυμίζει κάτι games που ήταν στο demo disc του PlayStation 1, ρε φίλε. Που ήταν κάτι τελείως έτσι κουκουρούκου games, αλλά πολύ ωραία, πολύ απλά games. Ας το προλάβω. Ναι, η Χριστιανά εντωμεταξύ φρίκαρε σε αυτό το σημείο. Έχει χτυπήσει. Ω, το καημένο. Πάει μια ζωή. Άμα πεθάνεις πάνω από 9 φορές, τι γίνεται? Υποθέτω έχει game over. Έγινε, γατουλή, είσαι εντάξει? 9 δεν έχουν οι γάτες, ρε. 9 lives. Και ωραία physics. Καλώς ήρθατε στο Cyberpunk. Εδώ. Απειδά ψηλά, ε. Οχ. Ναι, και μπορείς να μιλήσεις και καλά με την κάμερα. Τις λέμε 7 ψυχές εμείς, αλλά στα αγγλικά το ξέρω σαν 9 lives. Help. Ωραία, πάμε να κάνουμε help. Oh. Αυτό ήταν μεγάλο άλμα. Ναι, αντιδράει ο κόσμος γύρω στα νέα ορίσματα. Πολύ ωραίο. Ου. Κάτσε, γιατί εκεί δεν το βλέπω να την γλιτώνουμε. Θα κόψουμε το ρεύμα. Πάμε παλού. Ποιος και αν ξέρω εγώ, η γάτα περνάει από εκεί μέσα. Αλλά όχι, δεν νομίζω.
Ωραία. Ίσως έτσι μπορούμε να σταματήσουμε. Nice. Αυτό μου θύμισε λίγο Half-Life 2 για κάποιο λόγο. Α, πες μου ότι μπορείς να... Ναι! Τα εκεί που έχουν είναι για να μην κάνετε περιστέρια, αν θυμάμαι καλά. Follow me. Οκ. Έλα. Σωστός. Πες μου τι κατάλαβα από τους χιάτου γίνονται. Ναι ρε φίλε. Να, αυτές, για αυτές τις λεπτομέρειες ζω στα games. Για αυτές τις διαδραστικές λεπτομέρειες ζω στα games. Για να τα ρίξουμε όλα κάτω. Ναι! Ω! Oh. Και κάποιος μας δείχνει να πάμε από εκεί. Για πάμε. Όπου έχουμε και κουβάδες. Fast travel. Oh. Ναι, αυτές οι ώρες αντανακλάσεις μ' αρέσουν. Από νέων πινακίδες. Ωου! Oh. Ταράχτηκε η γάτα. Σκιάχτηκε. Αλλά κάτι ωραίο game που είναι. Ουψ. Hey. Άψε τον. Τι λέει... Γιατί σαν να το διαβάζω home αυτό εκεί πάνω. Είναι η ιδέα μου. Είμαι εγώ περίεργος. Αυτά τα μικρά χέρια κράψει τη φάση. Minion headcrabs. Oh. Okay. Ωχ, ωραίο αυτό το FM με τα φωτάκια που κάνε. Θύμισε λίγο Stranger Things. Ωραία. Thank you.
Οπότε είναι περισσότερο puzzle παρά platformer. Δεν είναι κακό. Έχει ωραία παλέτα χρωμάτων, είναι όλο έτσι μουντό γκρίζο και έχεις αυτές τις πορτοκαλί πινακίδες για να σε καθοδηγούν που πας και αυτά τα παλά χρώματα εδώ σαν σαν objectives και κοίτα πόσο ωραία αντίθεση κάνουν τα χρώματα. Πολύ καλό art direction. Ω, έχει και τέτοια. Α, τέλεια. Οκ. Κατάλαβα πώς πάει. Α, πολύ έξυπνο. Ναι, ανέβα όμως. Έλα, αφού μου βγάζει το πρόμπτερ, μαλάκα, το μεταξύ. Για λίγο δεν το πετυχαίνω. Να το. Άντε, γεια. Ωραία, που πάμε προς τα εκεί. Τώρα μπορούμε να πάμε από πάνω. Μπορώ κάπως να ανέβω. Όχι, γιατί είναι κλεισμένα. Α, ρίξουμε την κάρεκλα από κάτω. Physics! Yeah! Wow! Είναι λίγο γκαντέμο αυτή η γάτα. Οκ, θα το πάμε προς τα κάτω τώρα. Α, έχει κι άλλο εδώ να ρίξουμε. Ωραία, οπότε πώς ανεβαίνουμε τώρα εκεί πάνω. Κάπως. Πάμε. Α, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Οκ, εδώ πάμε, αλλά... Σούπερ. Και έρχομαστε από εδώ. Άναψε. Οκ. Nice. Πολύ καλό. Ό, τι έχουμε εδώ. Μα! Λέω, στην τύχη το βρήκα αυτό. Μάλιστα. Οπότε έχουμε κάτι τέτοια. The flat. Δεν το κράτησαμε το power cell. Γαμάει το χαλί. Κλασικά. Και okay, τι κάνω. Need help, όπα. Όπου κάθε πάνω στο πληκτρολόγιο και. Και πατά στην τύχη κουμπιά.
Γαμάτο. Οκ. Να για να πάω ρισελ εδώ. Και έχει 4 εδώ να βάλουμε. Ωραία, ας αρχίσουμε να βρίσκουμε τα υπόλοιπα. Κι άλλο ένα είναι εδώ. Οκ. 2. 3 είναι εκεί πάνω. Nice. Λα, βάλω τη θέση του. Ωραία, τέταρτο. Να το. Δεν είναι δύσκολο γκέιμάκι. Casual καταστάσεις. Αυτό μου θυμίζει λίγο το γραφείο του πατέρα μου. Γι' αυτό εδώ το κομμάτι βέβαια. Τι έγινε εδώ. Ου. Τι θα πάρει εδώ. Space Invaders. Οκ. Okay. What? Πόσο σοβαρή είναι. Έχουμε και inventory. Έχουμε και collectibles. Μάλιστα. Κλειδιά με ένα σκληρό δίσκο. Ο οποίος είναι και ID δίσκος μάλιστα, έτσι. Feels comfortable with office, and build office, give away.
No importa. Ahora. Έχουμε και. Α, πολύ ωραία. Οπα, code, ίσον, τι. Είναι οι φίλοι μας από κάτω, ε. Τέλειο. Α, έχουμε κάποιο bio-organic εδώ κατάσταση. Α, εδώ είναι το memory που είχαμε δει. Από εδώ. Για να δούμε. Μπορούμε να δούμε η επόμενη ανάμνηση που είναι. Okay, όχι ακόμα. Safe zone. Not safe at all. Τρέξουμε. Oh, fuck. Oh, hey! The slums. Εύκολα αυτό το βλέπω να γινόταν αν είμαι ταινία φάση Studio Ghibli. Είναι εδώ πέρα. As long as you don't eat anyone.
Οκ, okay, για πάμε εκεί. Περό soundtrack. Έχει τρόφιμα να πεθάνεις πάνω από 9 φορές, αλήθεια. Rip humans. Memory. Hey, κάτι έριξε. Κουπώνει και μανιστεράκι και γάτα. Αντρέα, τι γίνεται, σου άρεσε το game, κατάλαβα, ε. Και παιδιά, μην αμελήσετε να δείτε το βιντεάκι που έχουμε ανεβάσει με τον Αντρέα. Που παίζαμε Halo Infinite Pop μια ωρίτσα, μια μισή. Barterman, μάλιστα. Θα τα γκρεμίσουμε όλα. Όλα! Οκ, λοιπόν, κάτσε να θυμηθούμε. Εμείς πάμε εδώ πάνω, ε. Και έχει ένα κουβά, αλλά ο κουβάς είναι στη λάθος μεριά. Πώς το διορθώνουμε αυτό? Έχει ξεκινήσει το review, ε, ωραίος. Όχι, τι κάνουνε, παίζουνε. Α, δεν παίζουνε. Αυτή την μπογιά δεν μπορείς να τη ρίξεις. Για να κατέβεις πιο κάτω. Αλλά εγώ θέλω να κατέβω κάτω, θέλω να πάω πάνω. Nice. Ωραίος ο γάτος. Ω, θα τη φτιάξουμε την κεραία.
Και χαλάνε τους χειρισμοί. Αλήθεια. Curiosity killed the cat. Α, εντάξει, φεύγει μετά από λίγο. Οπ. Για πάμε από εκεί, αν και θα ήθελα πολύ να ανέβω πάνω να φτιάξω την αντένα του Μόμου. Να κουβάς που λέγαμε. Έχω ήδη δρόμο για να πάμε απέναντι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πολύ ατμοσφαιρικό παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι σίγουρα ένα ακόμα εκεί πέρα. Και πού άλλο μπορεί να είναι το τέταρτο. Και εκεί πέρα. Για να δούμε. Αυτό είναι. Λίγη ελευθερία κινήσεων. Δεν χρειάζεται να πάμε με τη συγκεκριμένη σειρά. Λίγη ελευθερία κινήσεων. Ας τον παίκτη να διαλέξει ποιο θα πάρει. Τόσα games το κάνουν λάθος αυτό σήμερα. Αν είχαμε την ηλέκτρα μαζί μας, θα είχε τρελαθεί εδώ μέσα. Γάματα όλα. Με τόσα βιβλία, θα έχει πάθει την πλάκα της.
Ωραία. Οπότε έχουμε ένα χρηματοκιβώτιο πίσω από βιβλία. Τέλειο, τι ωραίο που είναι. Ναι, retrowave αισθητική. Πάρα πολύ γουστάρω. Λοιπόν, τώρα πού είναι το κυβότιο. Νομίζω είχατε ένα τρόφιμο ότι μπορείς να την αφήσει να κοιμηθεί. Μ' αρέσει όταν παίζω τέτοια βιντεάκια. Τέτοια μικρά animations. Μήπως είναι εδώ πάνω. Πολύ ωραίο. Έχω ακούσει ότι δεν είναι πολύ μεγάλο. Κάνα πεντάωρο. Αλλά τα 30 που έδωσα θα τα μετανιώνω. Και δεν ήταν καν 30, ήταν 27, 22, κάτι τέτοιο. Στο PC. Κάπως πρέπει να ανέβουμε πάνω. Translate. Α, μπράβο, να το. Τόσα βιβλία γκρεμίσαμε. Βρήκαν ένα, φτιάξαν ένα σούπερ φακό ο Ντοκ για να αποθήσει αυτά τα τερατάκια που βλέπουμε. Okay. Λοιπόν, και έχουμε και ένα τέταρτο. Το οποίο είναι εδώ απέναντι. Κάτσε να δούμε πώς πάμε εδώ απέναντι. Και εδώ έχει κουβαδάκι. Τώρα για να τη δείξω από εκεί. Ξέρω αν θέλει να ανέβω από εδώ. Που μάλλον αυτό ήθελε. Δεν πειράζει, πάμε πάλι. Φαντάζομαι μπορούμε να γυρίσουμε το κουβά, έτσι. Φακ, όχι, γυρνάει ο κουβάς, οκ. Δεν πειράζει, ανεβήκαμε μία, μπορούμε να ανεβούμε και δεύτερη. Thank you.
ventilation και μπορείς να μπεις μέσα. Κάτω στο τραπέζι. Και gameplay χρήση σε αυτό εδώ το πράγμα που κάνει η γάτα. Nice. Βλέπει, κάνεις κανένα τετράδιο. Να γύρισαμε εδώ έξω. Κάπου δεν βρήκαμε το τετράδιο. Νομίζω. Πάμε πάλι. Εκτός και αν θέλουμε αυτό εδώ, μαζί μας. Ας το πάρω να υπάρχει. Ή μήπως ανοίξαμε πίσω πόρτα και τώρα μπορούμε να ανοίξουμε το ventilation. Για κάτσε. Ναι, πάρ' το όμως. Καρέ. Πριν μου επέτρεψε να το πάρω. Και μήπως στην ουσία περνάς απέναντι από εδώ. Έχει και άλλο animation πάλι. Καλό, οποιοδήποτε ρομπότ μπορεί να το μεταφράσει το διαδικό. Από εδώ φεύγουμε μάλλον. Thank you.
Α, το ξέρω αυτό το τραγούδι. Α, ξέρετε πώς μπορεί να το διαβάσει αυτό, ε. Ο φίλος μας πάνω παίζει με την κεραία. Ω, τι έχει εδώ, τι γίνεται εδώ μέσα. Ω, κοιμούνται αυτά. Έχω ξαναδεί αυτή τη χρυσή γάτα εδώ μεταξύ το αγαλματάκι. Έχουμε χάσει αυτό. Βασικά δεν νομίζω ότι το έχουμε χάσει γιατί έχουμε τον κωδικό τώρα. Μπορεί να ήταν αυτό που χρειαζόμασταν. Για κάτσε. Κάτσε να το δώσουμε εδώ στο φίλο μας εδώ πάνω. Να δούμε τι θα μας πει. Είμαστε. Καλά δεν πάω. Yep. Είναι Sony LG. Ποιος μπορεί να το διαβάσει. Να πηγαίνουμε αραγέ. Όχι, κατέβα κάτω. Γράνο, clothing. Oh. Ha 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 ha!
Hola. Καλώς το φίλο μας. Θα φερπάρε. Nice. Ανοίγουμε shortcuts. Μπαρ. Αναρωτιέμαι αν είναι αυτό εδώ. Πάρτερμαν. Είναι από εδώ. Οπ. Α, Duffer Bar. Εδώ είμαστε. Ωου. 1, 2, 83. Μάλιστα. 1283 λοιπόν είναι ο κωδικός του χρηματοκιβωτίου. Και ο Barterman που είναι? Θα το βάλουμε μία πριν το ξεχάσω. Δεν είχε το notebook.
Wearing out algorithm. Final Fantasy soundtrack. Okay. Πού μπορεί να χρησιμεύσει αυτό το απορρυπαντικό? Και ο Μπάρτερμαν είναι από εδώ. Πώς εδώ είναι μάλλον. Και έχουμε ένα, δύο, τρία, τέλεια. Okay. Ωραία. Ένα ακόμα. Ένα ακόμα vending machine να βρω. Και θα το δώσουμε για ένα ακόμα αναψυκτικό. Άχω το νου μου.
Perfect for a cold robot. Έχει μικρά side quests, ε. Και ο ρομπότ κρυώνει. Εδώ ήρθαμε. Okay, για πάμε πάλι πάνω στις ταράτσες. Θα να βρούμε αυτό το τελευταίο notebook. Πάνω. Κάπου εδώ μέσα πρέπει να είναι, αλλά πρέπει να το βρούμε. Για να ψάξουμε καλύτερα. Νάτο. Πάμε στον Μωμό.
οποίος ήταν εδώ πάνω. Α, μάλιστα. Τώρα μπορώ να τους κλείσω μέσα. Πάνω τρέμα πάμε, έτσι.
Yes. Επικίνδυνη ανάβαση, ε. Πάμε τώρα εδώ πάνω. Όχι! Παρά λίγο. Νομίζω ότι πρέπει να πας στην πόρτα, αλλά μάλλον δεν ήθελε αυτό. Thank you.
Να το απρισιτή. Κοίτα που κατάληξε να έχει ενδιαφέρον σενάριο, μα λέγανε ένα παιχνίδι με γάτες. Τέλειο. I'm gonna go.
Okay. Τι κόντ είναι εκεί. Α, και εγώ δικός. Μπορεί και όχι. Time will tell. Τι ώρα είναι? 2. Για την ακρίβεια είναι 1. Όπα, περίμενε, 4 ρολόγια. 2, 5, 1, 1. Πολύ ωραίο soundtrack. Ωραία, λέω να το αφήσω εδώ για απόψε. Πήρα μια γερή γεύση του game. Θα έπαιζα περισσότερο, αλλά επειδή ακόμα δεν έχω ένα αρρώστη τελείως από κορονοϊό, κουράζομαι σχετικά εύκολα. Οπότε, αφήνουμε την κατούλα μας εδώ. Και μπορώ να ξανανοίξω ένα live, να το συνεχίσουμε, να το τερματίσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που περάσατε. Και τα λέμε σύντομα. Η κανονική εκπομπή θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο. Και ετοιμάζω νέα πραγματάκια. Λοιπόν, φιλάκια από μένα. Τα λέμε σύντομα. Stay joystick.